Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε? Για να δούμε ποιοι είναι εδώ. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια, στη Σία, στο Cool Kids, στη Λίτσα Βιντζηλέου, στη Βερόνικα την Παλιουδάκη, στην Αγγελική, στην Έλενα, στην Ελένη, την Ειρήνη τη Φραγκοδημητροπούλου, την Ελένη τη Βράχου, τη Γεωργία την Κουβαρά, τη Σοφία την Παπασταθάτου. Καλησπέρα από το εξωτικό κάτω Χαλάνδρη, λέει. Ο Ιστιχηματίζω. Καλησπέρα LT, ο Τζονι Χάτ. Σας βλέπω εδώ πέρα όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Μαρία και στην Ειρήνη. Τι κάνετε? Πώς είστε? Πόσες ευκαιρίες δίνουμε άραγε? Όλος ο καλός κόσμος είναι εδώ. Καλησπέρα κόσμε. Βλέπω ότι κάποιοι μου στέλνετε email, αλλά δεν είναι εύκολο να κοιτάζω όλα τα email, οπότε σας θυμίζω ότι το έχουμε πει ότι δεν απαντάω σε όλα τα email. Μπορεί να τα δω, μπορεί να τα κοιτάξω λιγάκι, αλλά να μην τα απαντήσω. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Βλέπω τα ονόματά σας, είστε 169 άνθρωποι. Φαίνεται ξεκίνησε το live τώρα που το πατήσαμε. Λοιπόν, το θέμα μας απόψε είναι... Ευχαριστώ πολύ και τη Λίτσα που έχει κάνει εισφορά με super sticker και την Ελένη τη Σουλάνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Όπως σας έχω πει... και άλλες φορές για το live του της Παρασκευής, είναι μια ευκαιρία για όσους μπορείτε να δείξετε την εκτίμησή σας στο κανάλι και στέλνοντας super chats και super stickers, και στη συνέχεια όταν θα έχουμε ερωτήσεις θα έχουν προτεραιότητα όσοι κάνουν ερωτήσεις μέσω super chat. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι πόσες ευκαιρίες δίνουμε σε μια νέα γνωριμία. Είτε αυτή η νέα γνωριμία είναι γνωριμία φλερτ, όταν φλερτάρουμε με έναν άνθρωπο προκειμένου να γνωριστούμε και να δούμε αν ταιριάζουμε και αν θα μας δημιουργηθεί έρωτας για να φτιάξουμε μια ερωτική σχέση, είτε είναι μια γνωριμία για μια φιλία, για μια συνεργασία και ούτω καθεξής. Πόσες ευκαιρίες δίνουμε? Και το δεύτερο κομμάτι του live που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ποιες κατά τη γνώμη σας και κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ή είναι καλή ιδέα να είναι οι κόκκινες γραμμές, τα όρια δηλαδή, που βάζουμε σε μια νέα γνωριμία. Λοιπόν, έχει κάποιος να μας πει μια άποψη? Πόσες ευκαιρίες δίνουμε σε μια νέα γνωριμία? Σας ευχαριστώ για τα καλά σας σχόλια, για την εμφάνισή μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είναι η διατροφή που κάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν βρίσκω και πολύ χρόνο να φάω, έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, σε μια καινούργια γνωριμία χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, επειδή είτε το έχουμε καταλάβει είτε όχι. Τυχεροί όσοι δεν το κατάλαβαν ακόμη, γιατί σημαίνει πως δεν έχουν φάει τα μούτρα τους. Ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, σε δύσκολες εποχές, που οι άνθρωποι πολύ συχνά μας απογοητεύουν. Ή και εμείς μπορεί να απογοητεύουμε εαυτούς και αλλήλους. Η Ελένη λέει 2-3 φορές. Λοιπόν, σε μια καινούρια γνωριμία πρέπει να έχουμε το νου μας για να δούμε με τι είδους άνθρωπο έχουμε μπει στη διαδικασία να γνωριστούμε. Mind Body Soul, νομίζω στο δεύτερο ραντεβού έχεις μια καλή εικόνα. Το θέμα είναι ότι πολλοί μετά το πρώτο εξαφανίζονται κάποιοι. Η Βασιλική λέει μόνο μια ευκαιρία, μετά αποχώρηση. Για την μπλούζα μου που ρωτάτε, παιδιά, την έχω πάρει από ένα κατάστημα στο εμπορικό της Λάρισσας, στο Fashion City Outlet, ένα κατάστημα Σινσάι, νομίζω, κινέζικο, και κάνει 10 ευρώ αυτή η μπλούζα και την έχω πάρει σε 2 χρώματα. Είναι... την έχω πάρει από εδώ. Χρειαζόμουν μπλούζες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, από την αρχή χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι πολύ πιθανό ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε να μην είναι αξιόλογος. Συμφωνείτε ότι ζούμε ανάμεσα σε ψυχούλες? Συμφωνείτε ότι ζούμε ανάμεσα σε αδιάγνωστους, όπως λέγαμε αργότερα, λέγαμε παλιότερα, σε προηγούμενες εποχές? Συμφωνείτε ότι οι ναρκισσιστές είναι πολλοί στην εποχή μας? Οκ. Okay. Από τη στιγμή που συμφωνούμε σε αυτό, ότι είναι πολύ πιθανόν σε μια καινούρια γνωριμία να πέσουμε πάνω σε άλλη μια ψυχούλα, πάνω σε έναν άλλον αδιάγνωστο άνθρωπο, πάνω σε έναν άλλον ναρκισσιστή, χρειάζεται να έχουμε προσοχή από την αρχή, να είμαστε σε επιφυλακή, προκειμένου να μην ξαναπάθουμε τα ίδια. Η Ελένη λέει ότι τον Dr. Ramani λέει 1 στους 2, άλλοι μου λέγατε ότι τον Dr. Ramani λέει 1 στους 3, 30%. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι πολλοί ναρκισσιστές. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν ψυχοπνευματική, ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει συνειδητά ξανά και ξανά το δρόμο της κακίας και όχι το δρόμο της αρετής. Ο Άντρου λέει, γιατί πάντα λέμε στην εποχή μας, πάντα υπήρχαν ναρκισσιστές, δεν είναι προνόμιο της εποχής μας. Ναι, πάντοτε υπήρχαν ναρκισσιστές, πάντοτε υπήρχαν, όμως στη δική μας εποχή ο ναρκισσισμός επιβραβεύεται και ο ναρκισσισμός έχει γίνει μόδα. Και αν κοιτάξουμε γύρω μας και στις καθημερινές μας ζωές, αλλά και στην πολιτική ζωή και στον χώρο των επιχειρήσεων και στον χώρο της τέχνης, υπάρχει μία προώθηση των ανθρώπων με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Δηλαδή, στην εποχή μας επιβραβεύεται το να είσαι ναρκισσιστής. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι καλό να είσαι ναρκισσιστής, αλλά από τη στιγμή που επιβραβεύεται και από τη στιγμή που παρουσιάζεται από την pop κουλτούρα ο ναρκισσισμός ως κάτι το θαυμαστό, από τη στιγμή που ακόμη και άνθρωποι που κατέχουν τον τίτλο του ψυχολόγου λένε ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να γίνουν ναρκισσιστές. Έτυχε να δω ένα σύντομο βίντεο που έκανε ένας Καναδέζος, ο οποίος είναι ψυχολόγος, αλλά αυτή τη στιγμή τον έχουν βάλει να κάνει κάποια μαθήματα για το πώς να μιλάει στα κοινωνικά δίκτυα με τρόπο που να είναι σεβαστικός προς όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας είναι πολύ πιο εύκολο να καλλιεργηθεί και να διαφανεί ο ναρκισσισμός. Βλέπω ότι γράφεται στα σχόλια για τον κρύφο ναρκισσισμό, τους ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζονται ως καλοί άνθρωποι, παρουσιάζονται ως ευαίσθητοι, ως τρυφεροί, αλλά στην ουσία είναι και καλυμμένοι ναρκισσιστές και αυτοί όντως είναι οι πιο δύσκολοι να τους καταλάβει κάποιος, ενώ οι άνθρωποι που είναι πιο ξεκάθαρα ναρκισσιστές, που είναι μεγαλομανείς ναρκισσιστές, είναι πιο εύκολο να τους καταλάβουν. Λοιπόν, άρα συμφωνείτε ότι με την πρώτη επαφή, με την πρώτη γνωριμία, αν δούμε στοιχεία ναρκισσισμού εμφανή και ξεκάθαρα, δεν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Συμφωνείτε με αυτό? Ότι όταν κάποιος δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει έλλειψη ενσυναίσθησης, δίνει ξεκάθαρα ότι στο ραντεβού κάποιος δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει εξαιρετικά μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αν ο άλλος δείχνει στο ραντεβού ότι δεν τον νοιάζει πώς νιώθει ο άλλος και δεν έχει έγνοια ουσιαστικά να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο, αλλά μόνο να προβάλλει τον εαυτό του, αυτό είναι μια τεράστια κοκκίνη σημαία. Αυτό πρέπει να είναι μια μεγάλη κοκκίνη γραμμή, την οποία να μην την παραβαίνουμε. Θέλω να διαβάσω ένα σχόλιο εδώ. Λέει, καλησπέρα κυρία Θεκλάν, φτάσεις σε σημείο να σε χτυπήσει γυναίκα πολλάκης. Πέραν της παθητικής επιθετικότητας, αυτό μένει στο φάσμα του ναρκισσισμού ή ψάχνουμε και ενδεχόμενης παράλληλης πάθησης? Εάν σε χτυπήσει γυναίκα ή εάν σε χτυπήσει άνδρας, εάν ο σύντροφος σου ή η σύντροφος σου σε χτυπήσουν, αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη μορφή βίας και δεν μας ενδιαφέρει από τι προέρχεται, αν προέρχεται από ναρκισσισμό ή από οποιαδήποτε άλλη προβληματική προσωπικότητα. Δεν είναι πάθηση το να χτυπάς τους ανθρώπους, είναι κακία, άρα ζητάμε οπωσδήποτε βοήθεια και καταγγέλουμε τη βία. Λοιπόν, το άλλο έτσι έντονο σημάδι στην αρχή μιας γνωριμίας για το ότι κάτι μπορεί να πηγαίνει χει και ότι μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ναρκισσιστής, είναι όταν το ένστικτό μας προειδοποιεί. Όταν τον gut instinct μας παράει όπως αυτό ακριβώς εδώ το καμπανάκι. Άκη, σε ευχαριστώ πολύ για το στίκερ. Να σε καλά. Εάν νιώθουμε στην πρώτη συνάντηση που έχουμε έναν άνθρωπο, στην πρώτη αλληλεπίδραση που έχουμε έναν άνθρωπο, αν νιώθουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μας κάνει να νιώθουμε άβολα, να νιώθουμε αμήχανα και κάτι μέσα μας να μας λέει όχι, δίνουμε προσοχή. Το ακούμε, τον gut instinct μας. Έχουμε κάνει και βίντεο εδώ στο κανάλι μας και υπάρχουν, άμα τα ψάξει κάποιος στο search και θέλετε να βρείτε συγκεκριμένους τίτλους βίντεο, μπορείτε να γράψετε στο search του YouTube το όνομα μου, Θέκλα, και τον τίτλο. Έχουμε κάνει βίντεο για το αν πρόκειται για το gut instinct μας ή φοβία από παλαιότερες αποτυχημένες γνωριμίες. Το έχουμε κάνει σε βίντεο αυτό το πράγμα. Η φοβία δεν θα παρουσιαστεί στην πρώτη συνάντηση. Στην πρώτη συνάντηση, ακόμη και αν έχεις φοβία ότι μπορεί να κακοπέσεις, δεν θα νιώσεις κατευθείαν φόβο. Μπορεί να νιώθεις μια συμπάθεια στην πρώτη συνάντηση, μπορεί να νιώσεις, αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ταιριαστό, να νιώσεις καλά και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η φοβία. Στη συνέχεια θα δείξει τα δόντια της η φοβία, ενώ τον gut instinct φαίνεται αμέσως. Όσες φορές έχω δουλέψει με ανθρώπους που έχουν φοβία για τις σχέσεις, επηρεασμένοι από τραύματα του παρελθόντος, δεν τους βγαίνει η φοβία από το πρώτο-δεύτερο ραντεβού, θα τους βγει αργότερα. Θα τους βγει όταν αρχίσουν να δένονται και όταν αρχίσουν να έχουν κοινές δραστηριότητες με τον άλλο άνθρωπο, οι οποίες να τους θυμίζουν κοινές δραστηριότητες που είχαν σε προηγούμενες σχέσεις κακοποιητικές. Άρα διαχωρίζουμε τον gut instinct από τη φοβία, επειδή τον gut instinct λειτουργεί άμεσα. Άμεσα. Αμέσως. Νιώθεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Νιώθεις άβολα. Νιώθεις ότι κάτι δεν κολλάει. Εκεί είναι το gut instinct. Είναι το υποσυνείδητο μας, το οποίο σκανάρει άμεσα τον καινούριο άνθρωπο που γνωρίζουμε και μας πληροφορεί θετικά ή αρνητικά. Κάποιοι τον gut instinct το ονομάζουν και διαίσθηση. Στα ελληνικά μπορείτε να το βρείτε με τον όρο διαίσθηση. Στα αγγλικά είναι gut instinct. Instinct σημαίνει ένστικτο και το gut είναι το στομάχι μας και γενικά το σύστημα μας, πώς το λέμε, το γαστροεντερικό μας σύστημα, τον gut. Τα έντερα μας ουσιαστικά είναι τον gut. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το πράγμα, επειδή λόγω της νόσου Crohn's που έχω, όταν κάτι με στενοχωρέσει, όταν κάτι με τρομάξει, έχω έξαρση. Και η έξαρση είναι στο έντερο, οπότε το καταλαβαίνω ξεκάθαρα τι σημαίνει gut instinct. Το καταλαβαίνω τρέχοντας τον δρόμο προς την τουαλέτα, γιατί η διάρρεια είναι ένα από τα συμπτώματα του να έχεις έξαρση στη Crohn's. Άρα, το gut instinct έρχεται αμέσως και η φοβία θα παρουσιαστεί αργότερα. Ή η φοβία μπορεί να αποτρέψει έναν άνθρωπο από το να κάνει γνωριμία, να μην μπαίνει καν στη διαδικασία. να κάνει γνωριμία. Λέει η Ρούλα, αμέσως μας προειδοποιεί το ένστικτο μας, αλλά το παραβλέπουμε δυστυχώς. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το super chat. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Και τους υπόλοιπους, τους προηγούμενους που στέλνετε super chat. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Γιώτα λέει, ένα παιδάκι που χτυπάει τη μαμά του όταν νευρίαζει, αυτό τι είναι? Αυτό είναι μια κρίση θυμού, η κρίση οργής, ένα temper tantrum. Και σε, αναλόγως με την ηλικία μπορεί να είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικά τα temper tantrum σε ηλικίες 2, 3, 4, 5, 7, 8 ετών. Είναι φυσιολογικά σε αυτές τις ηλικίες. Τα temper tantrums όμως, οι κρίσεις οργής που έχουν οι ενήλικες άνθρωποι, είναι ναρκισσιστικές κρίσεις οργής. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι ο ναρκισσισμός στην ουσία είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος ενήλικας λειτουργεί σαν να είναι ένα κακομαθημένο παιδί. Άμα το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, μπορούμε να ξεχωρίζουμε άνετα τι σημαίνει ναρκισσισμός. Δηλαδή, σε ένα παιδί είναι αναμενόμενο να έχει κρίσεις θυμού, είναι αναμενόμενο να θέλει τη μερίδα του λέοντος από την προσοχή της μητέρας, του πατέρα, των γονέων, της οικογένειας, το σχολείο κτλ. Είναι αναμενόμενο για ένα παιδί να μην μοιράζεται τα παιχνίδια του με τα άλλα παιδιά, γιατί βρίσκεται σε ένα αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο ακόμη δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία του μοιράσματος και της συνδεσιμότητας. Για έναν ενήλικα όμως να έχει αυτές τις παιδόμορφες συμπεριφορές είναι τεράστια ένδειξη και απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος έχει έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Λοιπόν, ο Άντρου 2 κάνει εδώ ένα ερώτημα. Λέει, εγώ ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω σε ανθρώπους που φερθήκα ζεστά να μου βγάζουν κακία μετά από καιρό. Ακόμη δεν μπορώ να το κατανοήσω. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να καταλάβουμε, και το λέω για να το ακούσω και εγώ να το καταλάβω, γιατί όσες φορές τα επαναλαμβάνουμε τόσο το καλύτερο, είναι ότι η δικιά μας συμπεριφορά σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία για την κακοποιητική συμπεριφορά των άλλων. Όταν ένας άνθρωπος έχει ναρκισσιστικό και ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητας, όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει ξανά και ξανά την ηθική επιλογή να μην ασχολείται ο ίδιος με το να διαχειρίζεται τα δικά του αρνητικά συναισθήματα, αλλά να τα κάνει εμετό πάνω στους άλλους, δεν φταίνε οι άλλοι για αυτή του την στάση ζωής. Ο ίδιος την έχει επιλέξει. Ο ναρκισσιστής, η ναρκισσίστρια έχουν επιλέξει τον εύκολο δρόμο της κακίας και έχουν επιλέξει να αποφύγουν το δύσκολο δρόμο της αρετής. Γιατί ένας άνθρωπος που επιλέγει το δύσκολο δρόμο της αρετής, ένας άνθρωπος που επιλέγει την πνευματικότητα, σημαίνει ότι επιλέγει να είναι ευάλωτος, επιλέγει να νιώσει συντριβή όταν αντιληφθεί τα λάθη του, επιλέγει να παραδεχθεί τις αδυναμίες του, επιλέγει να παραδέχεται ότι κάνει λάθη, ότι πέφτει, να ξανασηκώνεται κάθε φορά που πέφτει, να ζητάει αυθεντικά συγγνώμη από τους ανθρώπους που έχει πληγώσει, να μην θέλει να έχει πάντα δίκιο. Δεν είναι εύκολος δρόμος ο δρόμος της πνευματικότητας. Δεν είναι εύκολος. Και στο ερώτημα που κάνετε, μα πώς είναι δυνατόν να έχουν όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι πολύ απλή η απάντηση. Όσο τα παιδιά είναι μικρά, όσο δηλαδή είναι λιγότερο αναπτυγμένος ο εγκέφαλος των παιδιών, τόσο πιο πολύ ομοιόμορφα λειτουργούν. Οι άνθρωποι αναδεικνύουν τα ξεχωριστά τους χαρακτηριστικά όσο μεγαλώνουν και όσο οριμάζουν. Οπότε άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει ξανά και ξανά, έχουν κάνει την ηθική επιλογή να παραμείνουν παιδιά με την κακή έννοια, δηλαδή να μην οριμάσουν ψυχοσυναισθηματικά, εννοείται πως θα έχουν παρόμοιες συμπεριφορές. Θα λειτουργούν με χειριστικότητα, θα λειτουργούν με ψέματα, θα λειτουργούν με όλους αυτούς τους τρόπους που λειτουργούν οι ναρκισσιστές. Δεν είναι παράξενο που έχουν παρόμοιες συμπεριφορές, έχουν παρόμοιο MO τρόπο δράσης. Παράξενο θα ήταν να μην είχαν πανομοιότυπες συμπεριφορές. Λοιπόν, όσον αφορά στις ευκαιρίες, θεωρώ ότι εάν το gut instinct μας προειδοποιεί και μας λέει ότι ο καινούριος άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει δεν μας κάθεται καλά, κάτι πάει χει, πρέπει να ακούσουμε τον gut instinct μας και να μην δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Αν πάμε στην πρώτη συνάντηση, βρεθούμε για πρώτη φορά διαζώσεις ή αρχίσουμε να συνομιλούμε με έναν άνθρωπο και μας βγάζει κάτι το τοξικό, κάτι το αρνητικό, αν νιώθουμε άσχημα στην παρουσία του ανθρώπου αυτού ή την ώρα που συνομιλούμε με αυτόν τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να δώσουμε και δεύτερη ή και τρίτη ευκαιρία. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι δίνουν περισσότερες ευκαιρίες? Γιατί? Επειδή από τη μια, σε ευχαριστώ πολύ Μαρία μου για το στίκερ, επειδή από τη μια η κοινωνία και η θρησκεία έρχεται και διδάσκει τη συγχώρεση, αυτό παίζει πολύ ρόλο, και επίσης αυτό που παίζει ρόλο είναι η χαμηλή μας αυτοεκτίμηση και ο φόβος ότι μπορεί να παραμείνουμε μόνοι μας, ο φόβος της μοναξιάς, ο οποίος φόβος της μοναξιάς ενισχύεται και από την pop κουλτούρα και ενισχύεται και από τις συμβουλές που μας δίνουν οι παρατρεχάμενοι, οι κάθε λογής παρατρεχάμενοι, οι οποίοι μπορεί να μας λένε «Βρε παιδί μου, πολύ ψηλά τα έχεις τα στάνταρτ σου, θα μείνεις μόνη σου, θα μείνεις μόνος σου, έτσι όπως σκέφτεσαι, έτσι όπως θέλεις να βρεις έναν άνθρωπο που να είναι και καλός άνθρωπος και να είναι και καλός χαρακτήρας και να είναι και πνευματικός άνθρωπος και να είναι και όριμος, δεν θα βρεις τέτοιον άνθρωπο. Θα μείνεις μόνη σου, θα γίνεις μια γεροντοκόρη, θα γίνεις ένας γεροντοκόρος αν υπάρχει τέτοιος όρος και θα μείνεις μόνος σου». Οπότε μας τρομάζουν οι γύρω μας. Έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μας ρωτάνε πότε θα κάνεις εσύ κάτι, πότε θα κάνεις μια σχέση, είσαι μόνη σου. Μα τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γίνεται? Η Λίτσα έχει κάνει δώρο 5 συνδρομές, λέει, για το κανάλι μας. Ο Άκης λέει ευχαριστούμε πολύ Λίτσα μου. Ο Άκης λέει μια σημαντική κόκκινη γραμμή για εμένα πλέον σε μια καινούργια γνωριμία είναι η αίσθηση της οικογενειακής ατμόσφαιρας. Όταν νιώθω σαν στο σπίτι μου, βαράω το κουδούνι του. Όχι για να μπω, για να βγεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι η οικειότητα, το αίσθημα οικειότητας μπορεί να είναι ένα κακό σημάδι και όχι ένα καλό σημάδι. Αν σε όλη την προηγούμενη ζωή μας έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει να βρισκόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι μας υποτιμούν, οι οποίοι μας προσβάλλουν, οι οποίοι μας κάνουν nagging, μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα, αν είμαστε συνηθισμένοι να μας συμπεριφέρονται έτσι, και μετά γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που νιώθουμε οικία από την αρχή με αυτόν τον άνθρωπο, αυτό στην ουσία είναι κόκκινη σημαία. Και είναι και κόκκινη γραμμή. Είναι κάτι ανησυχητικό το να νιώθουμε μεγάλη οικειότητα εάν έχουμε στο ιστορικό μας προβληματικές σχέσεις. Και αν οι συνδέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους ήταν διαχρονικά προβληματικές. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στην Ειρήνη, σε όλους. Σε ακούμε, λέει η Οδύσσια, σε ακούμε με πολύ προσοχή με τον άνθρωπο που συνδέομαι, ενώ βιώνουμε νέα σχέση μετά από 1 χρόνο συνομιλίας συγκατοίκησης. Πρόσφατα είχαμε αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ βασικό πράγμα 2 άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζονται για οποιοδήποτε σκοπό, είτε είναι για ερωτική σχέση, είτε είναι για συνεργασία, είτε είναι για φιλία, να συζητάνε, να μιλάνε, να βάζουν σε λέξεις αυτά που σκέφτονται, αυτά που νιώθουν, και να δίνουν ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο. Στο 3ο επίπεδο και πάνω στη συμμετοχή έχουμε κάνει 2 webinar μέχρι τώρα για την επικοινωνία και το επόμενο που έρχεται μέσα στον Απρίλιο είναι το 3ο για την επικοινωνία, το webinar, στο οποίο συζητήσαμε και αναλύσαμε για το πώς επιτυχάνουμε ικανοποιητικά την επικοινωνία. Και μάλιστα το προηγούμενο webinar που κάναμε, που ήταν για το πώς περνάω επαρκώς το μήνυμα, μας άφησε όλους εμβρόντιτους η δουλειά που βγήκε μέσα από εκείνο το webinar, επειδή συνειδητοποιήσαμε ότι πολλές φορές, ενώ νομίζουμε οι άνθρωποι ότι είμαστε επικοινωνιακοί, ενώ νομίζουμε ότι έχουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, πολλές φορές όταν προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα, δεν το περνάμε καθαρά αυτό το μήνυμα. Το περνάμε μαζί με παθητική επιθετικότητα, το περνάμε μαζί με αμφισβήτηση, το περνάμε με ένα λανθασμένο τρόπο και κάπου εκεί χάνεται όλη η ουσία της δημιουργίας σχέσεων, είτε ερωτικών σχέσεων, είτε φιλικών σχέσεων, είτε σχέσεων συνεργασίας, γιατί πώς θα συνδεθείς με έναν άνθρωπο, πώς θα σχετιστείς ουσιαστικά με έναν άνθρωπο, αν δεν καταφέρνεις να περάσεις σε αυτόν τον άνθρωπο τι νιώθεις και τι σκέφτεσαι, και αν δεν καταφέρει εκείνος ο άνθρωπος να το περάσει σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μόνα μου, για το super chat, για το super sticker. Σε ευχαριστώ πολύ. Προφανώς δεν έχετε ερωτήσεις σήμερα. Όσοι στέλνετε δώρα, τα στέλνετε σε stickers, δεν τα στέλνετε σε super chat, ώστε να έχετε ερώτηση. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε για το πώς ψυχοεκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα ψυχοεκπαιδεύουμε και διαβάζοντας τους ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου έχει πολύ ωραία ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά, τα οποία πουλούνται από τον εκδοτικό Ecability. Αν μπείτε στο Facebook της δόκτωρας Αριστονίκης Θεοδοσίου, έχει και ψυχοεκπαιδευτικά παραμύθια και ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία με ασκήσεις μέσα. Εάν υπάρχει στην περιοχή μας μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα παιδιών, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ιδιαίτερο να στέλνουμε τα παιδιά μας, ένα πολύ καλό χόμπι να στείλουμε τα παιδιά μας, όπως τα στέλνουμε να πάνε να μάθουν ζωγραφική, για παράδειγμα, να πάνε να μάθουν μουσική, χώρο, γιατί να μην τα στείλουμε για ψυχοεκπαίδευση. Και επίσης, τώρα που περνάω και εγώ για δεύτερη φορά το στάδιο της γονεϊκότητας, ήδη με τα βιντεάκια που αρχίσαμε να κάνουμε με την κόρη μου τη μικρή, που τα ανεβάζουμε κάθε Κυριακή, δίνουμε έτσι ένα παράδειγμα για το πώς μιλάμε μαζί με τα παιδιά. Μαρία μου, σε ευχαριστώ και σένα πολύ για το super chat. Δεν έχετε ερώτηση σήμερα, στέλνετε μόνο καρδούλες και αγάπες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτό που χρειάζονται τα παιδιά από εμάς είναι πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, εμείς ήδη να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, με το τέρι μας, εάν έχουμε τέρι, και όταν επικοινωνούμε με τα παιδιά μας, να επικοινωνούμε από ένα χώρο σεβασμού προς τα παιδιά μας, αγάπης προς τα παιδιά μας, αποδοχής των παιδιών μας, αλλά και μιας έγνοιας, ούτως ώστε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας αυτά που εμείς μάθαμε πιο αργά στη ζωή, και αν τα ξέραμε νωρίτερα θα γινόταν η ζωή μας καλύτερη. Και επίσης στο ρόλο του γονιού μπαίνει και το δύσκολο κομμάτι, για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο, το κομμάτι του να βάζουμε όρια στα παιδιά. Γιατί πολλές φορές νιώθουμε άσχημα να βάλουμε όρια στα παιδιά, νιώθουμε άσχημα να πούμε στα παιδιά όχι, αυτό δεν γίνεται να το κάνεις, για παράδειγμα πρέπει να πας να κοιμηθείς μέχρι εκείνη την ώρα, ή ό,τι όρια αποφασίσει ο κάθε γονιός ή το κάθε ζευγάρι γονιών πώς θα βάλει στα παιδιά του, έχουμε ευθύνη να βάζουμε και όρια. Ένας άνθρωπος που διατείνεται ότι όλοι τον κάνουν πέρα επειδή πετάει χήμα την ειλικρινή του άποψη, ακόμη και αν αυτή είναι προσβλητική, θεωρείται νάρκισσος. Δεν ξέρω αν θεωρείται νάρκισσος, ξέρω σίγουρα όμως ότι κάνει nagging, γιατί πολλές φορές το nagging σημαίνει σου λέω στα χήμα άσχημες εκφράσεις για σένα, σου τη λέω, σε κοροϊδεύω, σε προσβάλλω, σε ειρωνεύομαι και μετά σου λέω πλάκα κάνω ή μιλάω χήμα και εσύ είσαι υπερευαίσθητος και με παρεξηγείς. Κάποιος που έχει ξεσπάσματα θυμού σπάνια και για σημαντικό λόγο θα μπορούσε να μην είναι νάρκισσος ενώ δεν έχει άλλα στοιχεία ναρκισσισμού. Έλλης, δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ξεσπάσματα θυμού είναι ναρκισσιστής. Πρέπει έτσι λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Θέλω να μου πείτε εδώ πέρα στο chat, οι 392 άνθρωποι που βρίσκεστε, εάν έχετε παρακολουθήσει όλα τα επεισόδια του podcast. Αν έχει κάποιον που δεν τα παρακολούθησε, να γράψει εγώ δεν τα παρακολούθησα. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 41ο επεισόδιο του podcast. Το podcast έχει ξεκινήσει ένα χρόνο πριν και τα θέματα που επιλέγω για το podcast είναι θέματα τα οποία τα θεωρώ ότι είναι απαραίτητα για όποιον άνθρωπο θέλει να ψυχοεκπαιδεύεται. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν καταφέρνει κάποιος να παρακολουθήσει όλα τα βίντεο στο κανάλι, γνωρίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε χρόνο για να παρακολουθήσετε. Μπράβο, χαίρομαι για εσάς ότι η Λίτσα λέει όλα πάνω από 2 φορές τον καθένα. 1-2 δεν έχω δει μόνο, νομίζω. Σας υπενθυμίζω ότι τα επεισόδια του podcast τα ανεβάζω και σαν βίντεο κάθε Πέμπτη στο κανάλι μας. Ωραία. Αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει ψυχοεκπαίδευση και βρίσκεται καινούργιος στο κανάλι μας, προτείνω να ξεκινήσει από τα επεισόδια του podcast. Και όποια δεν έχει παρακολουθήσει, να τα παρακολουθήσει, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ετοιμάζω τα επεισόδια του podcast είναι τέτοιος, ώστε να μπαίνουν οι ρίζες της ψυχοεκπαίδευσης. Δηλαδή η ραχοκοκαλιά της δουλειάς που γίνεται στο κανάλι μας μπορεί να βρεθεί στο playlist με το podcast. Δεν έχω δει ακόμη τα σχόλια, έχει 2 μέρες. Θα δω τα σχόλια όμως, τα έχω στο μυαλό μου. Η Λίλη λέει, είχα ξέσπασμα θυμού μετά από χρόνια κακοποίηση. Με έβγαλε ότι έχω προβλήματα θυμού. Οι φίλες μου άνοιξαν τα μάτια, δεν είχα θυμώσει ποτέ με φίλες, μόνο με τον κακοποιητή μου, άρα η αντίδραση. Νίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το super chat, για το super sticker. Θα μάθω να τα λέω ότι είναι το καθένα. Super sticker. Η Μαρή λέει, παρακολουθώ το Σαββατοκύριακα 1 με 2 podcast, ακόμη όχι όλα. Εάν κάποιος θέλει να προφτάσει την εισαγωγή στο κανάλι και να πάρει τα βασικά, πρέπει να παρακολουθήσει τα podcast. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο σας λέω να τα παρακολουθείτε, επειδή υπάρχει και το επεισόδιο για την αντιδραστική βιαιότητα ή αλλιώς reactive abuse, στο οποίο εξηγούμε πώς ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη συνθήκη να βγάζει θυμό, ενώ δεν είναι στο χαρακτήρα του να βγάζει θυμό και να έχει ξεσπάσματα θυμού, ότι αυτό μπορεί να μην είναι ναρκισσισμός, αλλά να είναι reactive abuse, αντιδραστική βιαιότητα. Μια πολύ σημαντική ερώτηση εδώ λέει, ανοιχτήκαμε με τον άνθρωπο που έκανα ψυχοθεραπεία σε φιλική και καλλιτεχνική αλληλεπίδραση. Λέει ότι μπορεί να συνεχιστεί η θεραπευτική σχέση. Ζήτησα να το συζητήσουμε, να δώσω ευκαιρία, έχω ενδιασμούς. Θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να συνδυάζεται φιλική σχέση με ψυχοθεραπευτική. Σίγουρα δεν είναι καλή ιδέα να συνδυάζεται ερωτική σχέση με ψυχοθεραπευτική. Δηλαδή να φτιάξουμε ερωτική σχέση με τον ψυχολόγο μας ή με την ψυχολόγο μας. Δεν είναι καλή ιδέα. Για φιλική σχέση και καλλιτεχνική αλληλεπίδραση υπάρχουν κάποιοι θεωρητικοί οι οποίοι λένε ότι μπορεί με πολλή προσοχή και οριοθέτηση από την πλευρά του θεραπευτή να μπορεί να συνυπάρξει η θεραπευτική σχέση με την φιλική αλληλεπίδραση και καλλιτεχνική. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο και έχει να κάνει με το πόσο έμπειρος είναι ένας θεραπευτής, πόσο κρατάει τα όρια. Ο κίνδυνος ποιος είναι? Όταν γίνεις φίλος με τον ψυχολόγο σου ή με την ψυχολόγο σου, ο κίνδυνος είναι μετά να μην την βλέπεις θεραπευτικά κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας. Αυτός είναι ο κίνδυνος, χωρίς να σημαίνει ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Αλλά απαγορεύεται να γίνει ερωτική σχέση μεταξύ ψυχολόγου και ψυχοθεραπευόμενου, επειδή όταν γίνει ερωτική σχέση, τότε καταλύεται ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της ψυχοθεραπείας. Μπορούμε να ρωτήσουμε λίγες προσωπικές ερωτήσεις στον ή στη ψυχολόγο μας. Αναλόγως του βαθμού αυτοαποκάλυψης που επιλέγει ο ψυχολόγος μας να κάνει, θα μας απαντήσει ή όχι. Είναι στις επιδιώξεις ενός ναρκισσού να μας κάνει και εμάς ναρκισσό? Και αν ναι, πώς μπορούμε να το διακρίνουμε και άρα να το προλάβουμε? Δεν είναι στις επιδιώξεις των ναρκισσιστών να μας κάνουν και εμάς ναρκισσιστές. στις επιδιώξεις τους είναι το να επικρατήσουν σε μας. Στις επιδιώξεις τους είναι να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Να μας χρησιμοποιήσουν για να διαχειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα. Δεν είναι στις επιδιώξεις τους να μας κάνουν ναρκισσιστές. Άκη, σταμάτα να στέλνεις χρήματα. Έχεις στείλει πολλές φορές εσύ. Μη στέλνετε συνέχεια ήδη. Σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι με αγαπάτε και δείχνετε με αυτόν τον τρόπο την αγάπη σας, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε ερωτήσεις και χωρίς να στείλετε χρήματα όσοι έχετε στείλει ήδη. Εδώ απαντάω ερωτήσεις ανθρώπων που δεν στέλνουν super chat. Ο Άκης λέει, οι νάρκισσοι έχουν αντικίνητρα, έχουν κόκκινες γραμμές. Ναι, έχουν. Έχουν και αντικίνητρα. Έχουν. Πρώτα, αντικίνητρα καταλάβατε τι σημαίνει. Αντικίνητρα είναι... ενώ θέλεις να επιτύχεις κάτι και με το μυαλό σου, με τη λογική σου να λες εγώ θέλω να, για παράδειγμα, αυτή η σχέση να πάει καλά, μέσα σου να έχεις ένα διαφορετικό, μια διαφορετική κινητοποίηση, μια αρνητική, αυτοκαταστροφική και ετεροκαταστροφική κινητοποίηση, η οποία να σου λέει όχι, να σε σαμποτάρει. Το αντικίνητρο σαμποτάρει και εμάς, σαμποτάρει και τις σχέσεις μας. Έχουν αντικίνητρα. Για κόκκινες γραμμές εννοείται ότι οι ναρκισσιστές και αν έχουν κόκκινες γραμμές. Οι ναρκισσιστές και λένε άμα μου το κάνεις αυτό τελειώσαμε. Και το τυράνε κιόλας, το τυρούν. Οι υπόλοιποι, οι συνεξαρτώμενοι είναι που δυσκολεύονται και να θέσουν κόκκινες γραμμές, αλλά και να τις στηρίσουν αυτές τις κόκκινες γραμμές. Θα σας έλεγα ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να αντιγράψουμε τους ναρκισσιστές, οι οποίοι επιτυχάνουν σε αυτή την κοινωνία, να τους αντιγράψουμε στα πράγματα που κάνουν σωστά. Ένα από τα πράγματα που οι ναρκισσιστές κάνουν σωστά είναι ότι δεν δίνουν δεύτερες ευκαιρίες. Άμα δουν ότι ο άνθρωπος με τον οποίο έχουν μια οποιοδήποτε σχέση δεν εξυπηρετεί πλέον τους σκοπούς τους, τον κάνουν discard, τον πετάνε, τον απορρίπτουν. Και επίσης, όταν δουν ότι ξεπερνιέται το όριό τους, ότι πατιέται η κόκκινη γραμμή τους, επίσης διακόπτουν τη σχέση. Οι συνεξαρτώμενοι και οι άνθρωποι που είναι people pleaser δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό. Άρα, ας αντιγράψουμε τους ναρκισσιστές σε αυτό το κομμάτι. Τι να μου, νομίζω ότι αν οι άνθρωποι που μας ρωτάνε σχετικά με πρώην άκρος κακοποιητικό σύντροφο για το χαρακτήρα του, αν είναι άνθρωποι που αγαπάμε και νοιαζόμαστε για αυτούς, είναι πολύ καλή ιδέα να πούμε ότι... δεν πέρασα καλά, ένιωσα ότι δέχθηκα κακοποίηση. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία. Και ό,τι θέλουν να καταλάβουν. Ναι, υπάρχουν θεραπευτές οι οποίοι βλέπουν ένα ζευγάρι για θεραπεία ζεύγους και παράλληλα να βλέπουν ατομικά. Και εγώ όταν είχα το γραφείο το έκανα αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το no contact, αν κάποιος άνθρωπος φτάσει στο σημείο να αποφασίσει ότι θέλει να πάει no contact, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και δεν είναι σημαντικό να το ψάξει αν αυτός ο άνθρωπος από τον οποίο νιώθει την ανάγκη να πάει no contact είναι ναρκισσιστής ή όχι. Εφόσον κάποιος σκέφτεται ότι χρειάζομαι να πάω no contact, σημαίνει ότι απαντιέται από μόνη του η ερώτηση για αν αυτός ο άνθρωπος έχει υγιή προσωπικότητα ή όχι. Αν το ερώτημα που κάνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί σε ένα live, πώς να προστατευθείς από πιθανή αρνητική επίδραση του νάρκη σου, χρειάζεσαι βοήθεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το super sticker. Να είσαι καλά. Και ο Γιώργος ο Παυλάκης είναι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα άλλο πράγμα το οποίο ρωτάτε πολύ συχνά είναι τι γίνεται με τις περιπτώσεις όπου γνωρίζουμε έναν άνθρωπο για φλερτ, φλερτάρουμε, βγαίνουμε ραντεβού, δεν βλέπουμε κάτι που να μας ενοχλεί, τον gut instinct μας δεν μας προειδοποιεί για κάτι αρνητικό, δεν βλέπουμε κάποιες συμπεριφορές που να μας προβληματίσουν, όμως δεν υπάρχει ερωτική έλξη. Δεν βρίσκουμε αυτόν τον άνθρωπο ερωτικό. Δεν μας ελκύει ερωτικά αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που μπορεί να έχει ένα σωρό θετικά χαρακτηριστικά. Τι κάνουμε τότε? Συνεχίζουμε τη γνωριμία και περιμένουμε να δούμε αν στη συνέχεια θα δημιουργηθούν ερωτικά συναισθήματα, ή είναι μια κόκκινη γραμμή όταν κατά τη διάρκεια του φλερτ ο άλλος δεν μας ελκύει ερωτικά, ούτως ώστε να σταματήσουμε τη γνωριμία. Τι νομίζετε? Μία φίλη πρόσφατα μου έχει πει κάποιος, μου έχει πει αυτή η φίλη, ότι γνώρισε κάποιον ο οποίος της φέρεται πολύ ευγενικά, ο οποίος είναι πολύ υποστηρικτικός, γιατί η κοπέλα αυτή περνάει μια σοβαρή ασθένεια, είναι πολύ ευγενικός μαζί της, αλλά δεν νιώθει ερωτική έλξη για αυτόν. Τον έχει ενημερώσει για το γεγονός ότι δεν νιώθει ερωτική έλξη και αυτός της είπε ότι εγώ νιώθω ότι μ' αρέσεις πολύ ως κοπέλα και θα ήθελα να φτιάξουμε σχέση, αλλά παρά να μην έχουμε καθόλου επαφή, νομίζω ότι προτιμώ να είμαι φίλος. Και της είπα σε αυτή την περίπτωση ότι καλά το χειρίστηκες, καλά έκανες και του είπες ότι εσύ δεν νιώθεις ερωτικά, ήσουν ξεκάθαρη. Η Μέρη λέει, προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό κριτήριο το φιλί. Αν είναι άνοστο δεν παίρνει γιατρία. Ναι, από το φιλί είναι εκεί που καταλαβαίνουμε αρχικά, σωματικά, αν υπάρχει χημεία. Η Νίκη λέει, πρόσφατα άκουσα την άποψη ότι ενώ ανεμίζουν οι κόκκινες σημαίες, εμείς το εκλαμβάνουμε ως ένα καινούριο project που πρέπει να αναλάβουμε. Τι γνώμη έχεις για αυτή τη σκέψη? Είναι μια ορθή σκέψη αυτή και αναφέρεται οπωσδήποτε στη συνεξάρτηση. Οι συνεξαρτώμενοι, οι people pleasers, οι άνθρωποι που θέλουν συνεχώς να βοηθούν τους άλλους, αν συναντήσουν έναν άνθρωπο που βγάζει πολλές κόκκινες σημαίες, θα φτιαχτούν, θα μπουν ένα καινούριο project για να κάνουμε. Η Όλγα ρωτάει κάτι πολύ σημαντικό, τι να συμβουλέψω την κόρη μου 10 ετών που δένεται συναισθηματικά τόσο πολύ με τις φίλες της, αλλά κάποιες φορές της στεναχωρούν. Πόσες ευκαιρίες δίνουμε σε αυτές τις ηλικίες και πότε φεύγουμε? Θεωρώ ότι οι ευκαιρίες σε όλες τις ηλικίες πρέπει να είναι εξαιρετικά μετρημένες. Αν ένας άνθρωπος μας δείξει ότι μας προδίδει, μας δείξει ότι μας πουλάει, μας αποδείξει ότι δεν έχει ενσυναίσθηση για μας, δεν χρειάζεται να καθίσουμε να δούμε όλο το έργο. Να δούμε όλη την ταινία μέχρι το τέλος. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το super sticker. Σε ευχαριστώ. Μα απόψε στέλνετε όλοι super sticker. Κανείς δεν στέλνει super chat. Δεν βγαίνουν super chat απόψε. Τι να δω. Α, βγαίνουν και super chat. Οκ. Okay. Ο Τζόνι Χατ λέει, υπάρχει το ενδεχόμενο να νιώσουμε ερωτική έλξη προς έναν άλλο άνθρωπο μετά από μερικά ραντεβού ή και μετέπειτα. Είναι δυνατόν να νιώσουμε ή να το νιώσουμε αν δεν υπάρχει από την πρώτη φορά? Θεωρώ ότι δεν γίνεται. Από την πρώτη φορά που συναντούμε κάποιον άνθρωπο, πιάνουμε στον αέρα, κυριολεκτικά πιάνουμε στον αέρα, μυριζόμαστε εάν ταιριάζουμε με κάποιον άλλο άνθρωπο. Η ερωτική χημεία, η σεξουαλική χημεία φαίνεται από τη μυρωδιά του ενός ανθρώπου προς τον άλλον, από τη στάση του σώματος. Το νιώθουμε εάν υπάρχει ερωτική έλξη ή όχι. Παρόλο που μπορούμε να έχουμε ερωτική έλξη με πολλούς ανθρώπους, το νιώθουμε. Μια ερώτηση που είδα προηγουμένως, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το να θέτουμε όρια και να, τα κάνουμε ξεκάθαρα σε έναν νάρκισσο, ψυχοπαθή κλπ. Είναι σαν να τους αποκαλύπτουμε το αδύναμο μας σημείο για να το πούν να στοχεύσουν. Ποιος είπε αυτή τη βλακεία? Βλακεία είναι αυτό. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κακοποίηση τους χωρίς να τους αποκαλύψουν αδύναμα σημεία? Μεγάλη βλακεία είναι αυτό. Δεν ξέρω που το έχεις διαβάσει. Α, λέει κάποιος θα μπορούσε να πει. Όχι. Το να βάζουμε όρια δεν δείχνει την αδυναμία μας. Δείχνει τη δύναμή μας. δείχνει ότι εγώ είμαι αρκετά δυνατός άνθρωπος, ώστε να σου βάλω αυτά τα όρια και αν εσύ παραβείς αυτά τα όρια, εγώ θα φύγω. Δεν είναι αδυναμία που δείχνει αυτό το πράγμα. Δύναμη δείχνει αυτό το πράγμα. Δύναμη δείχνει. Επίσης, οι κόκκινες γραμμές έχουν αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, μια δικιά μου κόκκινη γραμμή, την οποία είχα σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης μου ζωής, ήταν ότι δεν δέχομαι την απιστία. Αν ένας σύντροφος μου με απατήσει, φεύγω. Αν ανακαλύψω ότι ένας σύντροφος μου με απατήσει, φεύγω. Αυτή για μένα είναι μια κόκκινη γραμμή, την οποία τη γνωρίζω, την παραδέχομαι ότι την έχω, τη γνωρίζει και ο άνθρωπος με τον οποίο είμαι μαζί, ότι είναι μια κόκκινη γραμμή. Καληνύχτα, Εφηγένεια. Έχει ανθρώπους που δεν την έχουν αυτή την κόκκινη γραμμή. Έχουν άλλες κόκκινες γραμμές. Τι κόκκινες γραμμές έχετε εσείς συνήθως? Μια άλλη κόκκινη γραμμή για μένα είναι η βία. Η ξεκάθαρη βία. Κυριάκο, διαφωνώ ότι τους αποκαλύπτεις το που σε πονά. Τους δείχνεις μέχρι που είσαι διατεθειμένος να φτάσεις. Αν εσύ ξεπεράσεις αυτό το όριο, αν εσύ πατήσεις αυτή την... Μάλιστα, το ψέμα. Και εμένα το ψέμα είναι κόκκινη γραμμή. Αν πιάσω έναν άνθρωπο να μου λέει συνειδητά ψέματα, αυτό είναι κόκκινη γραμμή και θα πάει στο καλό. Και από φιλική σχέση. Το ψέμα με χαλάει πάρα πολύ. Το είχα βάλει πρώτο, το ψέμα, την απιστία, δεύτερη την είχα βάλει, την ασυνέπεια, ένας άνθρωπος να υπόσχεται ότι θα κάνει κάποια πράγματα και να μην τα κάνει, να μην υπάρχει δηλαδή συνέπεια, να μην ταιριάζουν οι πράξεις με τις λέξεις, δηλαδή να λέει εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη και να μην φέρεις πέρα σε αυτή την ευθύνη, και η ξεκάθαρη έκφραση διαφορετικών αρχών και αξιών. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει και μου πει ξεκάθαρα ότι εγώ έχω αυτές τις αρχές και αξίες, οι οποίες αυτές αρχές και αξίες είναι εντελώς διαφορετικές από τις δικές μου, είναι κάτι το οποίο για μένα αποτελεί κόκκινη γραμμή. Και αχαριστία είναι κόκκινη γραμμή, συμφωνώ. Και η αδικία που λέει η Δέσποινα. Η ηρωνία, λέει, Σταματίνα, και η παθητική επιθετικότητα. Συμφωνώ. Θα μιλήσουμε, Κυριάκο, στο επόμενο podcast για το no contact και στο μεθεπόμενο θα μιλήσουμε για το low contact και σε ένα επόμενο για τον grey rock. Άρα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η Λίτσα λέει το ψέμα και για μένα είναι όχι απλά κόκκινη γραμμή, αλλά και κόκκινο πανί. Το συχαίνομαι στο τίποτα άλλο στη ζωή μου. Συμφωνώ. Απουσία ενσυναίσθησης, λέει η Όλγα. Υποκρισία, λέει η Ειρήνη. Ρατσισμός, λέει η Αναστασία. Οι καταχρήσεις, λέει Βάσου, δεν είσαι κούκλα μου. Η Φλέρη λέει, για μένα κόκκινη γραμμή είναι να δω να μη σέβονται τα παιδιά. Η αδιαφορία. Η υποτίμηση. Συμφωνώ. Πρέπει ο καθένας από εμάς να έχει κόκκινες γραμμές. Για να έχουμε ποιοτικές σχέσεις στη ζωή μας, πρέπει να βάζουμε όρια και να έχουμε κόκκινες γραμμές. Να μην είμαστε εμπάτες κύλια λέστε. Δεσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το super sticker. Να σε καλά, Δεσποινα μου, σε ευχαριστώ. Η σκόπιμη απόκρυψη γεγονότων, το ψέμα, είναι κόκκινη γραμμή, συμφωνώ. Αν θέσεις τα όρια σου σε έναν νάρκισσο, το πιο πιθανό είναι ο νάρκισσος να φύγει. Γιατί δεν δέχονται τα όρια. Το να είναι συμφεροντολόγος κάποιος επίσης είναι κόκκινη γραμμή. Το να βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει το συμφέρον του και χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους. Η Έλτη, ο Έλτη λέει να χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά, γιατί από τους ξέρους ντρέπεται να δαριστεί. Αν δεν του αρέσουν τα σκυλιά, λέει η Λίλη. Και το συνεχίζει και η Μαρία Γιαννακάκη, λέει να μην σέβονται τα ζώα, καταλαβαίνεις τα πάντα. Ακριβώς, θέλω να σας πω αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν φοβία για τα σκυλιά ή φοβία για τα γατιά, να έχουν φοβία για τα ζώα. Όμως τα σέβονται. Δεν τα ενοχλούν, δεν τα πειράζουν, δεν τα χτυπάνε, δεν εξασκουβία και όταν ξεπεράσουν τη φοβία τους μπορεί να υιοθετήσουν κιόλας ένα ζωάκι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν βία προς τα ζώα. Η βία προς τα ζώα είναι το πρώτο χαρακτηριστικό ψυχοπαθητικότητας, το οποίο κατατάσσει έναν άνθρωπο στην κατηγορία όχι μόνο των ναρκισσιστών, αλλά και των ανθρώπων με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Οι εγκληματίες, λέει, στις φυλακές, οι οποίοι ήταν κατ' εξακολούθηση δολοφόνοι, serial killers, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών έχουν στο ιστορικό τους κακοποίηση ζώων σε μικρή ηλικία. Όλγα ρωτάει, αν αντίθετα νιώθεις ερωτικά έναν άνθρωπο, αλλά δεν σου βγάζει κανένα συναίσθημα, γιατί δεν σου δείχνει και ο ίδιος τίποτα συναισθηματικό, τότε τι κάνεις? Εάν μας ελκύει ερωτικά ένας άνθρωπος, αλλά δεν υπάρχει έδαφος για δημιουργία υγιούς σχέσης, αν είναι σχέση που θέλουμε, δεν προχωρούμε. Η Ειρήνη ρωτάει, όταν κάποιος λέει αθώα ψέματα, σημαίνει ότι θα πει και σε εμάς? Ναι. Πάντοτε πρέπει να το έχουμε αυτό ως κανόνα, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μας, μπροστά μας κοροϊδεύει άλλους ανθρώπους ή λέει αθώα ψέματα σε άλλους ανθρώπους, είναι εξίσου πιθανόν να πει και σε μας. Η Ειρήνη ρωτάει, πώς εξηγείται ένας άνθρωπος να αγαπάει τόσο πολύ τα ζώα, ούτε κρέας να μην τρώει και να έχει χαρακτήρα ναρκισσιστή? Εξηγείται ξεκάθαρα. Λοιπόν, ενώ όλοι όσοι δείχνουν κακία και μίσος προς τα ζώα είναι σίγουρα κακοποιητικοί άνθρωποι και ναρκισσιστές, δεν σημαίνει ότι όσοι δείχνουν αγάπη και προσκόλληση προς τα ζώα ότι είναι σίγουρα καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν ναρκισσιστές οι οποίοι όχι απλώς αγαπάνε τα ζώα, αλλά έχουν αποσυσσόρευση, κάνουν αποσυσσόρευση ζώων, hoarding ζώων. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε ένα μικρό διαμέρισμα, στο οποίο μπορεί να έχουν μέσα 30 ζώα, 35 ζώα, να αποσυσσωρεύουν ζώα και να τα έχουν και σε άσχημες συνθήκες, να νιώθουν ότι χρειάζονται να έχουν πολλά ζώα γύρω τους. Και αυτοί οι άνθρωποι συνήθως παίρνουν ναρκισσιστική τροφοδοσία από τα ζώα τους. Όταν έχεις ένα ζώο υπό την ευθύνη σου, υπό την φροντίδα σου, συλλέκτες ζώων, τους λέμε συλλέκτες, οφείλεις να δίνεις αυτό το ζώο, όχι μόνο να παίρνεις. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όποιος είναι vegan και όποιος αγαπάει πολύ τα ζώα ότι είναι σίγουρα και καλός άνθρωπος. Αλλά όποιος δεν αγαπάει τα ζώα, σίγουρα δεν είναι κακός άνθρωπος. Το κουτσομπολιό επίσης και το τσιγκουνιό είναι κόκκινες γραμμές, συμφωνώ. Οι κυνηγοί εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες των κακοποιητών? Γιώτα μου, δεν το έχω μελετήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω αν οι κυνηγοί είναι κακοποιητές. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι κυνηγοί και με διαφορετικές προσωπικότητες ο καθένας. Δεν μπορούμε να βάλουμε, νομίζω, όλους τους κυνηγούς σε μία κατηγορία. Αυτό που θα δούμε είναι αν ένας άνθρωπος ευχαριστιέται να βασανίζει τα ζώα. Δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά να ήμουν κυνηγός, δεν θα ένιωθα καλά να πυροβολήσω ένα ζώο, ένα πτηνό ή ένα λαγό και να το σκοτώσω. Δεν θα ένιωθα καλά, παρόλο που ξέρετε ότι είμαι κρετοφάγος. Δεν σημαίνει όμως ότι όποιος είναι κυνηγός είναι κακός άνθρωπος. Η Ελένη λέει, ο πιλότος της Καρολάι χαϊδεύει τα ζώα. Δεν σημαίνει. LT, μέσα σε 2 χρόνια μοναξιάς βγήκα 2 ραντεβού και τέλος. Δεν μου τέριαξαν. Απλώς από φόβο μήπως την πατήσω και δεν δω τις κόκκινες σημαίες, έκανα κάτι σαν ανάκριση στους ανθρώπους. Πώς να το αλλάξω? Να μην το αλλάξεις. Γιατί κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται πραγματικά για μας θα αντέξει να κάνουμε και ανάκριση. Η Οδύσσια λέει, ο Χίτλερ ήταν χορτοφάγος. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν έπινε αλκοόλ. Ούτε αυτό το ήξερα. Ήταν μονογαμικός και άκουγε μόνο κλασική μουσική. Πιο σπουδαίο παράδειγμα δεν υπάρχει. Δεν το ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω. Γενικώς το να είναι μια συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου, να είναι αγενής είναι κακό σημάδι. Η Ειρήνη λέει, δεν ξέρω βρεθεκλαμέ, έκανα και παλιότερα προσπάθεια, δεν το κατέχω το θέμα. Ναι, το έχει στείλει το super chat η Ειρήνη. Αν θέλεις όμως να ρωτήσεις μια ερώτηση, ρώτησε. Και η Δέσποινα το ίδιο, που έχει στείλει ένα πολύ μεγάλο super chat. Ρωτήστε. Λίτσα λέει, μιλέτε για το Χίτλερ, έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, τότε με φωνάζει και στάπο. Το να είναι μαμάκιας κάποιος, ναι, το να είναι προσκολλημένο στη μάνα του και στους γονείς του, είναι μια κόκκινη γραμμή. Χριστίνα, πρέπει να δεις τα βίντεο για τους ευάλωτους ναρκισσιστές, τους κρυφοναρκισσιστές ή covert narcissist. Τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονέα νάρκισσο δεν είναι απαραίτητο πως θα εξελιχθούν να γίνουν και εκείνα νάρκισσοι. Μπορεί να γίνουν νάρκισσοι, μπορεί να γίνουν όμως και συνεξαρτώμενοι. Ο ρατσισμός που εκφράζει ένας άνθρωπος, η ομοφοβία που είναι μια μορφή ρατσισμού, όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι αρνητικά σημάδια. Μαρία Κατσούλη Music, αν έβλεπες τα live και αν έβλεπες το προηγούμενο live, αν το έβλεπες έστω και εκ των υστέρων, θα έβλεπες ότι έδειξα και απόσπασμα από το βίντεο του Λάκη, όχι στο live, που το στο βίντεο της Κυριακής, την προηγούμενη Κυριακή που κάναμε τη Γογό. Είναι μια χαρά ο Λάκη, μας περιμένει να πάμε το Πάσχα. Δίπλα, εκεί που λέει από κάτω chat LT συζήτηση, έχει δίπλα ένα σήμα του δολαρίου και άμα το πατήσετε σου ανοίγει είτε για να στείλει super sticker είτε για να στείλει super chat. Πες μας, Δέσποινα, να δούμε τι θες να μας πεις. Σας πω όμως κάτι, ο γιος μου μικρός λέει συνέχεια να σας πω κάτι. Ναι, και ο φανατισμός δεν είναι καλό σημάδι. Το να μην έχει κάποιος δική του άποψη, γνώμη και να μην εκφράζεται στο αν συμφωνεί στο τάδε θέμα ή όχι, μπορεί να δείχνει έναν άνθρωπο που φοβάται τη σύγκρουση. Πρέπει να το διερευνήσουμε για να δούμε από ποιο χώρο φοβάται τη σύγκρουση, ή αν είναι ένας καλοήθης άνθρωπος ο οποίος έχει κοινωνική φοβία, αν είναι ένας άνθρωπος με δόλιους σκοπούς. Πρέπει να δούμε τα κίνητρα των άλλων. Το να θεωρεί, λέει ο Ηλίας, κάποιος κάποια, πως θα πρέπει να είναι διαρκώς διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να μην βγει από το comfort zone. Ναι, το να θέλει να τον υπηρετήσει τον άλλο. Η Δέσποινα λέει, η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές, το έχω δει, όσοι σου φέρθηκαν άσχημα υποφέρουν από άλλα πράγματα. Μετά δεν ξέρω αν είναι κάρμα ή θεός, το έχω δει πάντως. Έχουμε κάνει και βίντεο για το τέλος των ναρκισσιστών. Και ο ξερολισμός είναι μια κόκκινη σημαία. Τι μου κάνεις, κόρη. Αγαπημένη μου, λέει, είδες την Λατινοπούλου που βγήκε και μίλησε στη Ζήρα στην μεσημεριανή εκπομπή. Είναι γνωστή πολιτικός που έχει κάνει δηλώσεις περί παχυσαρκίας. Όχι, δεν την έχω δει. Θέλετε να με κουρδίσετε πάλι, να κάνω βίντεο με πολιτικούς. Η Βασιλική ρωτάει, τι κάνουμε όταν ο σύντροφος μας έχει πολλά καλά, αλλά είναι υπερβολικά τσιγκούνης. Γνωρίζετε αυτό που λένε τσιγκούνης στα λεφτά, τσιγκούνης και στα αισθήματα. Με κουρδίζει τώρα αυτή. Κόρη, στείλε μου link. Δεν ξέρω, για μένα το να είναι κάποιος τσιγκούνης είναι μία ένδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μοιράζεται τα δικά του πράγματα με τους άλλους. Και θα με ανησυχούσε. Το να είναι ένας άνθρωπος δοτικός είναι πολύ θετικό πράγμα. Όμως, προσέξτε, χρειάζεται η αρετή του μέτρου. Δηλαδή, να είμαστε δοτικοί ή να είναι οι άνθρωποι δοτικοί με εκείνους που αξίζει να είναι δοτικοί. Γιατί αν εμείς ή ο σύντροφος μας ή ο φίλος μας ή ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε είναι δοτικός με όλους και διαχέεται σε όλους τους ανθρώπους κάνοντας το δούλο, τη δούλα, τον υπηρέτη, την υπηρέτρια, τον παρηγορητή, την παρηγορήτρια, σε όλους τους ανθρώπους, τότε δεν θα έχει ούτε χρόνο, ούτε ενέργεια, ούτε συναίσθημα να δώσει στο σπίτι του. Ρόμπερτ Λιρόι. Μ' αρέσει κλαμου φραγμούς ποτζί, φραγμούς ποδά, να μην είμαστε με κανέναν στο τέλος. Προτιμάς να είσαι με κάποιον που να σε κακοποιεί ή να είσαι μόνος σου ή μόνη σου? Πες μας να δούμε. Το να είναι κάποιος υπερβολικά καλό παιδί. Mind Body Soul. Το ερώτημα είναι ένα θεκλαμο. Πού θα βρούμε τώρα έναν που να μην έχει τίποτα από όλα αυτά? Κομματάκι δύσκολο. Βεβαίως και είναι δύσκολο. Εννοείται και είναι δύσκολο. Καλώς και τους εργαζόμενους. Βάσου λέει, εγώ πάντως πρόσεχα, τηρούσα και πήγα και έπεσα στα χειρότερα. Η Λία έτσι πάει, ότι κάποιος που είναι τσιγκούνι στα λεφτά, 99% θα είναι και στα συναισθήματα. Γιατί βάζεις τα αισθήματα μέσα σε παρένθεση? Το καλύτερα μόνος παρά με κακή παρέα μεταφράζεται στο τέλος και στο όταν βρεθεί καλή παρέα. Αν έχεις μπορέσει να μείνεις μόνος, θα μπορείς να αναγνωρίσεις την καλή παρέα. Ένα πρόβλημα το οποίο μας κάνει να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους από ό,τι πρέπει, είναι αυτός ο φόβος μήπως μείνουμε μόνοι. Αυτό που είχαμε συζητήσει στην αρχή. Από φόβο μήπως μείνουμε μόνοι, πάμε και δίνουμε με τα μούτρα και δίνουμε δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι στο τέλος της ημέρας ή στο τέλος των χρόνων ή των μηνών πάλι θα τελειώσουν, θα φύγουν από τη ζωή μας και το ερώτημα είναι, θα μας αφήσουν με λιγότερες ή περισσότερες ζημιές? Η Καλίστα λέει, καλησπέρα Θέκλα, είσαι πανέμορφη στα ροζ, ευχαριστώ πολύ. Giving someone a second chance is like providing someone with another bullet after they miss shooting you the first time. Τι ωραίο που είναι αυτό. Το να δίνεις σε κάποιον μια δεύτερη ευκαιρία είναι σαν να δίνεις κάποιον μια άλλη μια σφαίρα για να σε πετύχει, επειδή δεν σε πέτυχε όταν σε πυροβόλησε την πρώτη φορά. Και το να είναι πολύ χουβαρντάς κάποιος είναι ύποπτο, ναι. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι αυτή τη στιγμή. Σε τρεις σημαντικές σχέσεις στη ζωή μου του παρελθόντος και στις τρεις υπήρξαν στην πολύ αρχή της γνωριμίας, δηλαδή στις πρώτες εβδομάδες, στην πρώτη εβδομάδα, υπήρξαν και στις τρεις αυτές σημαντικές σχέσεις στη ζωή μου, οι δύο ήταν γάμοι, η μία ήταν σχέση, υπήρχε μία στιγμή στην οποία είχα συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Δηλαδή έγιναν σκηνικά τα οποία με έκαναν να ανησυχήσω και να προβληματιστώ και ανυπέρβλητα εμπόδια. Τι έκανα εγώ? Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, το είδα ως project, αυτό που λέγατε προηγουμένως, το είδα ως project και είπα εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις, είμαι πολύ δυναμικός άνθρωπος, είμαι πολύ μαχητικός άνθρωπος και θα το πετύχω. Και το αποτέλεσμα ήταν στη μια πρώτη συνθήκη να βασανιστώ 6 χρόνια, στην άλλη 1 χρόνο και στην άλλη 4 χρόνια. Και από την πολύ αρχή φάνηκαν τα προβλήματα. Δηλαδή έγιναν περιστατικά, τα οποία απαιτούσαν να δώσω δεύτερη ευκαιρία μετά. Και έδωσα και δεύτερη, και τρίτη, και τέταρτη. Έδωσα ευκαιρίες πολλές. Και το έχω μετανιώσει πικρά. Τώρα, αυτό που χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλο πράγμα ένα ζευγάρι που είναι μαζί. Ένα ζευγάρι που έχει μια σχηματισμένη σχέση, μια καλά στερεωμένη σχέση, να περνά ένα μικρό καυγαδάκι που είναι φυσιολογικό να περνάνε όλα τα ζευγάρια. Γιατί είδα προηγουμένως ότι μια κοπέλα έγραψε ότι με τον σύντροφο της πέρασα μια κρίση όπου τσακώθηκαν και κάθισαν και συζήτησαν και επανεξέτασαν πολλά πράγματα και αυτό έχει φέρει τη σχέση τους να βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο τώρα. Συμφωνώ ότι σε ένα εδραιωμένο ζευγάρι, σε ένα ζευγάρι που έχουν συζητηθεί τα πάντα, σε ένα ζευγάρι που έχουν κοινές αρχές και αξίες, που ταιριάζουν ουσιαστικά, που ταιριάζουν σε όλα τα επίπεδα, μπορεί να συμβούν καυγάδες, γιατί άνθρωποι είμαστε. Είναι φυσιολογικό σε ένα εδραιωμένο ζευγάρι να υπάρξουν διαφωνίες, να υπάρχει μια μέρα από ένας να μην είναι πολύ καλά, να υπάρχει μια άλλη μέρα από άλλους να μην είναι πολύ καλά και να καυγαδίσουν ή να υψώσουν τους τόνους και να χρειαστεί να συζητήσουν, να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, να αναθερμάνουν τη σχέση τους. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο στην αρχή μιας γνωριμίας να χρειάζεται να δίνεις ευκαιρίες. Τι σημαίνει δίνω ευκαιρία? Σημαίνει ότι ο άλλος με έχει απογοητεύσει, ο άλλος μου έχει αποδείξει ότι δεν κάνει, έχω σκεφτεί τέλος ή έχω πει τέλος και έρχεται ο άλλος και ζητάει δεύτερη ευκαιρία. Αυτό σημαίνει δεύτερη ευκαιρία. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε για ζευγάρια τα οποία είναι πολύ καιρό μαζί, είναι εδραιωμένη η σχέση τους και αντιμετωπίζουν τις τριβές της καθημερινότητας, της συνύπαρξης. Γράφει κάτι πολύ ωραίο το η Mind Body Soul. Επιτέλους ας γίνουμε οι σωτήρες του εαυτού μας για να βρούμε την ηρεμία μας. Οι σωτήρες του εαυτού μας, ο πατέρας του εαυτού μας, η μητέρα του εαυτού μας. Ναι. Αυτό που περιγράφεις, Κυριάκο, ότι κάποιες φορές θυμάσαι το πόσο άσχημα σου φέρθηκαν κάποια άτομα και σε πιάνει άγχος σαν να ξαναζείς τη στιγμή, είναι συναισθηματική απορρίθμιση, emotional flashback, το οποίο συμβαίνει όταν οι άνθρωποι έχουμε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Να δεις το επεισόδιο του podcast, αν δεν κάνω λάθος, είναι το 3ο επεισόδιο του podcast, το οποίο μιλάει για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Για πάτε να βάλετε κανένα like, όσοι βρίσκεστε εδώ. Έβαλα σε απόκρυψη ένα χρήστη, ούτε είδα ποιος είναι, δεν έχω ξαναδεί αυτό το όνομα, που γράφει προηγουμένως «Μπράβο βρεθέκλα, μας τάραξε στις διαφημίσεις ο αλγόριθμος, μπράβο» και μίλησε έτσι ειρωνικά. Το έχω εξηγήσει και στα προηγούμενα live, ότι ένας λόγος που κάνω το live, αυτό που είναι προγραμματισμένο και είναι το live που γίνεται κάθε Παρασκευή, είναι γιατί θέλω να σας δώσω μια ευκαιρία, όσοι μπορείτε, να εκφράσετε και πρακτικά την ευγνωμοσύνη σας στο κανάλι μέσα από super stickers και από super chats εδώ στη συζήτηση, γιατί είναι η δουλειά μου και δεν το κρύβω ότι χάνω σημαντικά έσοδα από το να είχα γραφείο κάνοντας τα βίντεο στο κανάλι στο YouTube και κάνοντας τα live. Δεν είναι ντροπή ένας άνθρωπος να θέλει να πληρωθεί για τη δουλειά του και δεν είναι κακό να υπάρχουν διαφημίσεις στα βίντεο ή να σας λέω ότι είναι καλή ιδέα εάν μπορείτε να στείλετε super sticker ή super chat. Εδώ η Έλλη τα κατάφερε να στείλει super chat. Το super chat είναι όταν υπάρχει μια ερώτηση η οποία έρχεται φωτισμένη. Η Έλλη λέει, προβολές αφορούν και τα συναισθήματα. Παραδείγματος χάρη, όταν επισημαίνω ότι εμείς νιώθουμε με έναν αλφα τρόπο χωρίς να μας ρωτήσουν πώς νιώθουμε. Ναι, ναι. Κάποιος μπορεί να προβάλλει, να κάνει project τα δικά του συναισθήματα σε εμάς. Αυτός να νιώθει θυμό και να μας λέει εσύ νιώθεις θυμό. Αυτός να νιώθει φόβο και να μας κατηγορεί ότι εμείς νιώθουμε φόβο. Αυτός να νιώθει οποιοδήποτε συναίσθημα, είτε αρνητικό είτε θετικό, και να το προβάλλει σε εμάς. Και θέλω να κατανοήσουμε εδώ για την προβολή το εξής, ότι ακριβώς επειδή οι ναρκισσιστές είναι παιδόμορφοι και εγωκεντρικοί, θεωρούν ότι βρίσκονται στο κέντρο όχι του κόσμου, του σύμπαντος. Οπότε τα δικά τους συναισθήματα τα θεωρούν ότι είναι universal, ότι υπάρχουν και τα νιώθουν όλοι και τα βλέπουν όλοι και ότι είναι, ρε παιδί μου, κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Οπότε, αν κάποιος έρχεται και μας λέει πώς νιώθουμε, χωρίς να μας ρωτήσει, κάνει προβολή. Και οι ναρκισσιστές λειτουργούν μέσω των προβολών. Γιατί προβολή είναι και το να βγάζω τα νεύρα μου πάνω σε κάποιον, να βγάζω το άχι μου που λέμε στην Κύπρο. Το άχι είναι μια κυπριακή λέξη η οποία έχει να κάνει με το άγχος. Το άγχος μου να βγάζω πάνω στον άλλο, την κακία μου, για να κάνει ο άλλος τη σκληρή δουλειά, να διαχειριστεί τα δικά μου συναισθήματα και εγώ να καθίσω πίσω έτσι να ράξω και να κάνω τη δουλειά μου για μένα οι άλλοι. Και η Ελένη λέει, όταν παίρνουν προσωπικά το κάθε τι και να μην έχεις την άνεση για κουβέντα, τραγικό. Και επίσης αυτό το να παίρνουν προσωπικά τα πάντα είναι μια άλλη προβολή. Να σε καλά, Έλλη μου. Επίσης, στην ερώτηση αν οι ναρκισσιστές κακοποιούν μόνο ένα συνεξαρτώμενο, η απάντηση είναι όσους τους παίρνει. Όσοι βρεθούν στον δρόμο τους θα τους κακοποιήσουν. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται εμείς να βάζουμε όρια, να έχουμε κόκκινες γραμμές και να μην δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες. Η απάντηση στο αρχικό ερώτημα του live αυτού για το πόσες ευκαιρίες δίνουμε σε μια νέα γνωριμία, πόσες δεύτερες ευκαιρίες. Πόσες ευκαιρίες δίνουμε σε μια νέα γνωριμία. Μία ευκαιρία δίνουμε σε μια νέα γνωριμία. Μία. Όχι δεύτερη, όχι τρίτη, όχι τέταρτη, όχι πέμπτη. Μιλάμε τώρα για μια νέα γνωριμία. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο, το οποίο τον γνωρίζουμε τώρα αυτόν τον άνθρωπο, προκειμένου να δούμε αν ταιριάζουμε, αν υπάρχει έλξη, αν θέλουμε, αν θέλει, αν είναι καλό για μας να δημιουργήσουμε μια σχέση μαζί του, είτε φιλία, είτε ερωτική σχέση, είτε συνεργασία. Οπότε, εάν στην αρχή μιας γνωριμίας φτάσεις στο σημείο να πεις «κανεί», που σημαίνει «φτάνει» στα κυπριακά, από την αρχή μιας γνωριμίας και μετά χρειάζεται να δώσεις ευκαιρία, σημαίνει ότι κάνεις κάτι λάθος ή κάνεις τέλος πάντων να ακολουθείς το δικό μου μοτίβο του παρελθόντος, το οποίο με οδήγησε όχι και στα καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί σας λέω, σε 3 βασικές σχέσεις της ζωής μου, οι 2 από αυτές ήταν γάμοι, έδωσα από την πρώτη εβδομάδα δεύτερη ευκαιρία. LT. Όσοι έχουμε κάνει no ή low contact με γονείς και τις μεγάλες γιορτές τις περνάμε ολομόναχοι στο σπίτι, είναι κόκκινη γραμμή. Ένας άλλος που λέει θα τις περάσουν τους δικούς του. Γιατί να είναι κόκκινη γραμμή, αν οι δικοί του έχουν υγιείς προσωπικότητες και έχουν υγιή σχέση, γιατί να είναι κόκκινη γραμμή, αν ο άλλος έχει καλή οικογένεια. Μακάρι να γνωρίσουμε άνθρωπο που να έχει καλή οικογένεια και να έχει υγιή σχέση με την οικογένειά του. Μακάρι. Δεν είναι κακό. Όταν βγαίνεις ραντεβού και όταν πρόκειται για σχέση, έχεις ανάμεικτα συναισθήματα. Γιατί συμβαίνει. Η Ηλέκτρα μου δεν μπορεί να γνωρίζω στον καθένα για διαφορετικούς λόγους. Κάποιος μπορεί να έχει ντροπαλότητα, κάποιος μπορεί να έχει φόβο της αποτυχίας ή φόβο της απόρριψης. Μπορεί να είναι διάφοροι λόγοι. Και υπάρχει και ανασφάλεια. Νιώθουμε και ανασφάλεια πολλές φορές. Νιώθουμε ότι το να πας σε ένα ραντεβού για να κάνεις μια νέα γνωριμία είναι κάτι το οποίο σε βάζει σε μια ευάλωτη θέση. Σε βάζει σε μια ευάλωτη συνθήκη, ειδικά αν ο άνθρωπος είναι αξιόλογος. Αν πάμε να γνωρίσουμε έναν αξιόλογο άνθρωπο, θα αγχωθούμε περισσότερο από τη συνθήκη που πάμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που μας φαίνεται από την αρχή, ρε παιδί μου, ότι χαμηλώνουμε τα standards μας. Και έχουμε εξηγήσει τι είναι τα standards για να βγούμε με τον άνθρωπο αυτό. Πόσος καιρός γνωριμίας θεωρείται αρκετός για τη δημιουργία σχέσης? Η ερώτηση είναι διαφορετική. Πόσο βαθιά γνωριμία θεωρείται αρκετή για τη δημιουργία μιας σχέσης? Γιατί μπορεί οι άνθρωποι να γνωρίζονται για μήνες και να μην συζητήσουν ποτέ ουσιαστικά. Να μην πάνε εις βάθος. Χρειάζεται να πάμε εις βάθος και χρειάζεται να κάνουμε και τις αποκαλύψεις αυτές, τις προσωπικές μας αποκαλύψεις, οι οποίες είναι σημαντικές για να μας καταλάβει ο άλλος, αλλά και ο άλλος να κάνει αποκαλύψεις και να συζητήσουμε τα βασικά πράγματα, τις αρχές μας, τις αξίες μας, τα θέλω μας. Θα έλεγα ότι χρειάζονται τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες εντατικών συνομιλιών. Εξαρτάται και πόσο συχνά μιλάνε οι άνθρωποι. Έχει ανθρώπους που βγαίνουν ένα ραντεβού σήμερα και θα βγουν ξανά σε μια εβδομάδα και ξανά σε 2 εβδομάδες. Αυτοί μπορεί να πάνε 6 μήνες και να μην φτάσουν στο βάθος γνωριμίας που θα φτάσουν κάποιοι οι οποίοι μιλάνε συχνά και καθημερινά για 1 μήνα, ας πούμε. Εξαρτάται. Σημασία έχει το βάθος της γνωριμίας, όχι το χρονικό διάστημα που διαρκεί μια γνωριμία. Και όσο μεγαλύτεροι είμαστε σε ηλικία και όσες περισσότερες εμπειρίες ζωής έχουμε, τόσο πιο νωρίς μπορούμε να διακρίνουμε προβληματικά στοιχεία σε μια καινούρια γνωριμία. Για τα υγιή στοιχεία μπορεί να δυσκολευτούμε. Για τα υγιή στοιχεία να τα διακρίνουμε, αν έχουμε και ένα μεγάλο ιστορικό συνεξάρτησης. Ας το βιογραφικό μας έχουμε έτσι συνεξαρτητικές σχέσεις. Λίνη, σε ευχαριστώ πολύ για το super chat, για το super sticker. Να είσαι καλά. Εγώ δεν ξέρω να τα λέω κιόλας. ενώ την νέα γνωριμία και επιλέγει την οικογένεια από το να περάσει χρόνο με τον νέο άνθρωπο. Τις γιορτές όμως δεν είμαστε όλοι με τις οικογένειες. Η Καλίστα λέει, και τον κάτι στήκτη μας να εμπιστευόμαστε στις πρώτες γνωριμίες, τις πεταλούδες στο στομάχι, που ενώ πιο πολύ έχει σχέση με κόκκινες σημαίες, νομίζουμε ότι είναι έρωτας. Ισχύει, ναι. Οι πεταλούδες στο στομάχι είναι κάτι ανησυχητικό. Οι πεταλούδες στο στομάχι. Και το να κλαίγεται κάποιος όντως είναι κόκκινη γραμμή. Και για μένα είναι κόκκινη γραμμή το να κλαίγεται κάποιος. Αν δεν είναι κόκκινη γραμμή, λέει η Ρούλα η Καλαθά, το να ξενοκοιτάζει άλλες και να ζητάει ιδανικά από τα πρώτα ραντεβού, τότε τι, συμφωνώ. Virgin Moir, υπάρχουν τόσοι πολλοί νάρκισσοι. Προσωπικά δεν είχα στους κύκλους μου σχεδόν ποτέ. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι για σένα. Αν όντως δεν είχες, ελπίζω να μην είσαι ένας πολύ καλοήθης άνθρωπος που να έχεις ναρκισσιστές στον κύκλο σου και να μην τους αναγνωρίζεις. Αν όντως δεν είχες, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Η Τίνα ρωτάει, έχω απορία. Άντρας μέσης ηλικίας που ζει σε οικογενειακή πολυκατοικία, πάνω κάτω με γονείς, δουλεύει σε οικογενειακή επιχείρηση όπου οι γονείς έχουν καθημερινή επαφή και άποψη σε όλα. Θεωρείται συνεξαρτημένος? Μαμάκια σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι συνεξαρτημένος. Μπαμπάκιας και μπαμπάκιας. Η Αυγερινή Διαβάτη λέει, κόκκινη γραμμή να κατηγορούν την πρώην ή τον πρώην. Εξαρτάται, Αυγερινή. Αν κάποιος είχε βιώσει μια κακοποιητική σχέση και αναφέρει έτσι περιληπτικά ότι τερμάτισα αυτή τη σχέση γιατί έχω βιώσει ναρκισσιστική κακοποίηση, γιατί έχω βιώσει απιστία και γι' αυτό τελείωσα τη σχέση, δεν είναι κακό. Το πρόβλημα είναι να ασχολείται νυχθημερών και να σχολιάζει συνεχώς τον πρώην ή την πρώην και να μην ασχολείται με τον νυν ή την νυν. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το super sticker. Το βρήκα τώρα. Super sticker. Τι γράφεις? You are wonderful. Αν είσαι αντικαπνιστής και μπορεί για σένα το τσιγάρο να είναι κόκκινη γραμμή. Αν είσαι αντικαπνιστής. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός τι κόκκινες γραμμές θα έχει. Οι κόκκινες γραμμές είναι προσωπική επιλογή. Οι ευκαιρίες στην αρχή μιας γνωριμίας, η δική μου προσωπική άποψη ως ψυχολόγος και ως παθούσα, είναι ότι δεν πρέπει να δίνονται. Εάν στην αρχή μιας γνωριμίας μας ζητείτε να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία, πιάστε και γύραση που λέμε στην Κύπρο. Από την αρχή φαίνεται η κατάσταση. Κυριάκο, για αυτό που ρωτάς πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να το ψάξεις τη θεραπεία σου αυτό. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, γιατί πλησιάζουμε τη 1 ώρα και 16 και 17 λεπτά. Μπράβο, Divineries. Λέει το πώς αισθάνομαι και πράττω στη Μούθου. Μετά Θέκλας εποχή δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Σε πρόσφατη εμπειρία μου με 2 νέες γνωριμίες έκοψα λάσπη άμεσα. Μετά από τα red flags που είδα, μετά από τις κόκκινες σημαίες που είδα. Εγώ σας λέω, παιδιά, στο παρελθόν έδωσα δεύτερη ευκαιρία, τρίτη ευκαιρία, τέταρτη ευκαιρία από πολύ νωρίς και το έχω μετανιώσει πικρά. Και αυτό το έκανα προφανώς και μέσα στα πλαίσια της συγχωρετικότητας, λόγω της θρησκευτικής μου καταγωγής και της θρησκευτικής μου προέλευσης. Και το έχω μετανιώσει. Η Λίλη λέει, η Θέκλα μου, είχαμε πει σε ένα βίντεο ότι καλύτερα να περάσουν 6-9 μήνες για να είμαστε σίγουροι, λόγω ορμονών. Ναι, να περάσουν 6-9 μήνες για να πάρουμε απόφαση για γάμο, εννοείται. Άρα πώς 1 μήνας βαθιών συζητήσεων φτάνει? Ρώτησε η κοπέλα, κόρη, το κοπέλι, ρώτησε πόσος καιρός χρειάζεται για να αποφασίσουμε αν θα μπούμε σε σχέση. Αυτό ρώτησε. Αυτοί οι 6-9 μήνες που λες είναι για να πάρουμε αποφάσεις ζωής. Το να μπεις σε σχέση δεν σημαίνει κιόλας ότι αραβωνιάστηκες ή ότι λογοδόθηκες ή ότι παντρεύτηκες. Φοζάρ, μετά από προδοσία που ένιωσα μετά από 16 χρόνια, είδα πόσα red flags, πόσες κόκκινες σημαίες αγνόησα. Τώρα λέω, ο πρώτος που θα με κάνει να κλάψω έφυγε. Συμφωνώ. Είμαστε ευγνώμονες για την τεράστια συνεισφορά σας, λέει Αναστασία. Να παλεύουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Έλενα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το super sticker. Λέει η Έλενα η Σουλάνη, σε όσους έδωσα δεύτερη ευκαιρία και όσοι μου δώσανε δεύτερη ευκαιρία σε μια νέα γνωριμία, η κατάληξη ήταν η ίδια. Καταστροφή. Σε ευχαριστούμε που το μοιράζεσαι, Έλενα μου. Να είσαι καλά. Η Σόφη λέει, αν συνομιλείς με κάποιον και νιώθεις εσωτερικά πίεση, χωρίς να ξέρεις γιατί, είναι κακό σημάδι για το άλλο άτομο ή για εμάς τους ίδιους? Για το άλλο άτομο είναι κακό σημάδι, γιατί να είναι για σένα την ίδια. Αν ενώ συνομιλείς με έναν άλλον άνθρωπο νιώθεις εσωτερική πίεση, είναι κακό σημάδι για την επίδραση που έχει πάνω σου ο άλλος άνθρωπος. Α, θέλω να σας ζητήσω κάτι. Όσοι από εσάς έχετε φίλους που ζουν στο εξωτερικό και μιλάνε αγγλικά, συστήστε τους το κανάλι μας στα αγγλικά, έτσι να το βοηθήσουμε να κάνει ένα kickstart, γιατί σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε όσοι μιλάτε ελληνικά και δεν κάνατε εγγραφή στο κανάλι, ώστε να μην επηρεάσουμε τον αλγόριθμο. Αλλά αν έχετε, να σας στείλω λίγο το link. Εάν έχετε φίλους οι οποίοι ζουν σε οποιαδήποτε χώρα στο εξωτερικό και μιλάνε αγγλικά και παρακολουθούν και άλλα βίντεο στα αγγλικά, θα το εκτιμήσω να προωθήσετε το link του καναλιού. Προσπαθώ να ανεβάζω 2 φορές την εβδομάδα βίντεο, κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή. Είναι στην αρχή το καναλάκι μας. Είναι έτσι στην πολύ αρχή. Νιώθω και λίγο τρυφερά γιατί μου θυμίζει το 2013, τότε που είχα ξεκινήσει αυτό εδώ το κανάλι. Το ίδρυσα το 2011. Και άρχισα να ανεβάζω πιο τακτικά βίντεο το 2013 και θυμάμαι που ήταν έτσι λίγοι συνδρομητές, λίγες ηθιάσεις και σιγά σιγά ανέβαινε. Εάν εσείς παρακολουθείτε και αγγλικά βίντεο, μιλάτε στα αγγλικά και παρακολουθείτε και αγγλικά βίντεο, να κάνετε εγγραφή. Είχαμε πει να μην κάνουν εγγραφή όσοι είναι από Ελλάδα και παρακολουθούν μόνο ελληνικά βίντεο, τόσο ώστε να το πιάσει κάποια στιγμή ο αλγόριθμος και να το προτείνει στις χώρες του εξωτερικού που μιλάνε αγγλικά. Η Mind Body Soul, αν είχα δώσει τις ευκαιρίες που κάθε φορά μου ζητούσε ο Κρυφωνάρχης, ως τώρα θα είχαν μπει στο ρεκόρ Guinness. Βασιλική, σε ευχαριστώ, γιατί λέει η κόρη μου μιλάει άπτεστα και είναι μεταφράστρια. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Στείλε μου email, Κυριάκο, να σου πω. Αθανασία Θεοδωροπούλου, αν είχα πάρα πολλά χρόνια κοπητική σχέση και τώρα ως ελεύθερη πλέον φοβάμαι πολύ το αντίθετο φύλο, τι μπορώ να κάνω? Θα κλείνω να κάνεις ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσεις. Να συνεχίσεις να κάνεις ψυχοεκπαίδευση εδώ στο κανάλι μας. Αν θες, μπορείς να μπεις και στο 4ο επίπεδο της συμμετοχής, όπου με άλλες γυναίκες κάθε Τετάρτη βράδυ κάνουμε Zoom 9.30 με 11.30 και κάνουμε ερωτήσεις και απαντήσεις και έχουμε και μια πολύ ωραία υποστηριχτική ομάδα στο Viber, στο 4ο επίπεδο στη συμμετοχή. Και μπορείς να κάνεις και ψυχοθεραπεία. Επίσης, θέλω να σας πω τώρα εδώ κλείνοντας ότι σας έχω μία έκπληξη για αύριο. Μία καινούρια ενότητα στο κανάλι. Ω Λίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίλη λέει, μένω Σουηδία και το έχω πει σε πολλούς αγγλόφωνους για το κανάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυριάκο, τώρα έχεις ανακαλύψει το κανάλι έτσι ξαφνικά? Ναι, σας έχω μία έκπληξη για αύριο. Μία καινούρια ενότητα. Τώρα που θα κλείσουμε, θα κάνω το μοντάζ του καινούριου που θα βγει αύριο. Είναι κάτι διαφορετικό. Σας πω, θέλετε να σας πω τι είναι? Έχετε ακουστά τον όρο stand-up comedy? Αυτό θα είναι sit down, wannabe comedy και ψυχοεκπαίδευση μαζί. Θα βγει αύριο. Είναι έτσι ένα... Πρέπει να κάνω το μοντάζ, το είχα γυρίσει χθες. Είχα και διάφορες εμπλοκές, θα δείτε αύριο. Είχα πρόσκλητους guest star, θα το δείτε αύριο πώς είναι. Ναι, θα είναι sit down, wannabe comedy. Είναι psychoeducational manner. Ένας μονόλογος. Πώς είναι οι κομικοί μονόλογοι που κάνουν stand-up comedy, που σηκώνονται πάνω μπροστά σε ακροατήριο και λένε κωμωδία, ναι. Μόνοι μου, αλλά σας λέω, είχα guest stars χθες το βράδυ που το γύριζα. Θα τον ποντάρω μετά που θα κλείσουμε τώρα το live και θα ανέβει αύριο. Έχει ένα πολύ ωραίο intro και outro που το έχει φτιάξει η Λίτσα Βιντζηλέου, την αναφέρω κιόλας. Ναι. Είχα και guest stars, αλλά εντάξει, θα δούμε, μπορώ να σας βάλω και διάφορα κομμάτια. Και μ' αρέσει πολύ που σας αρέσουν τα βίντεο που κάνουμε τη Γογό και θα την κάνουμε. Τίνα μου, θα το δούμε αυτό με την Αθήνα, θα το δούμε, έχουμε σταματήσει να κάνουμε, θα βγει και η Swift, ναι. Έχουμε σταματήσει να κάνουμε τα σεμινάρια στην Αθήνα, γιατί την τελευταία φορά που ήρθα θυμάστε ότι επέστρεψα με κορονοϊό. Θα το δούμε. Τώρα είμαστε σε αναζήτηση νέου εκδοτικού οίκου, οπότε όταν γίνει ο νέος εκδοτικός, όταν πετύχει το προξενιό, θα γίνουν κάποιες συναντήσεις, όπως σας είχα υποσχεθεί, θα το δούμε. Ναι, και εγώ ανυπομονώ για το αυριανό. Με τον κύριο Βασιλιάδη εννοείς, Ελένη? Με τον Χάρη τον Βασιλιάδη φανταζούμε εννοείς. Άλλη μια σουίφτισσα εδώ πέρα. Λοιπόν, σας καληνυχτίζω. Θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι στείλατε super chats, super stickers. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τη Λίτσα και τον Άκη, οι οποίοι καταξοδεύονται κάθε φορά. Αφήστε και κανέναν άλλον αν μπορεί να στείλει. Επιλέγω πολύ συνειδητά με ποιους ειδικούς ψυχικής υγείας συνεργάζομαι και κάνω βίντεο, γιατί πρέπει να ταιριάζουμε. Είπαμε ότι όταν πας να δημιουργήσεις μία ερωτική σχέση, μία συνεργασία ή μία φιλία, πρέπει να ταιριάζεις με τον άλλον άνθρωπο. Και εύχομαι να ήταν χρήσιμο και αυτό το live. Σας καληνυχτίζω. Bye. Γεια σας. Γεια.